Να σας πάω στον πλανήτη της αγάπης. Να μας πας. Να σας πάω στο Power of Love. Τι έχει γίνει στο Power of Love, αυτή η Κλαούντια που έχει μπει μες στο παιχνίδι. Δεν τα έχει ανακατέψει η Κλαούντια και αυτή. Πάρα πολύ, δηλαδή και εσύ βρε Κλαούντια βρε αγαπημένη μου. Αχ, αυτό που λέμε ανακατόστρα. Συγγνώμη, δεν το είπα την πλάκα κάνω. Δεν φταίει αυτή, δεν φταίει αυτή, αλλά θα τα πούμε μετά. Διεκδικεί το Δημήτρη, τι το είδε η Μαρίνα ότι έχουν έρθει κοντά. Ο Δημήτρης δεν είναι αλλού. Δείτε. Οροσκόπο, λιοντάρι. Λιονταράκι. Πού είσαι, λιοντάρι εσύ. Λιοντάρι δεν είσαι. Τι έχεις, λιοντάρι. Δεν είσαι. Έχει αφού κρυώνει. Γιατί έχουμε μάθει όλοι τα ζώδια σε αυτό το reality και ξέρουμε δηλαδή. Εγώ δεν ήξερα από τα 12 ζώδια μέχρι και πριν από ένα μήνα και τα ξέρω τώρα όλα. Είδατε ότι είδα. Ναι, είδαμε. Γυρνάω στο σπίτι μετά το ραντεβού μας. Είναι κάτω τα παιδιά εκεί καθόλου όπως ήμασταν. Και να μου λένε έκλαψε 4 φορές δίπλα. Δεν ξέρω πώς ακούγεται εσένα. Δεν μου ακούγεται ωραίο. Καθόλου ωραίο δεν μου ακούγεται. Θεωρώ, ρε παιδί μου, ότι αυτό καταντάει και λίγο τοξικό. Όταν είναι έναν άνθρωπο δεν τον ξέρεις. Αν δίνεις χώρο, χρόνο λίγο στον άλλον, αρκετό χρόνο και χώρο να τον γνωρίσεις, να τον αφήσεις ελεύθερο, γιατί όλο αυτό θεωρώ ότι το πνίγει στον άλλον. Το πρώτο πράγμα που δεν θέλω πραγματικά και το έχω πει ένα εκατομμύριο φορές είναι κτητικότητα απ' την άλλη. Δεν χρειάζεται. Ναι. Κτητικότητα χωρίς λόγο. Αυτό που συζητούσαμε πριν εσύ, Δημήτρη, ότι όταν είσαι σε μια σχέση με έναν άνθρωπο, πρέπει να υπάρχει επικοινωνία και εμπιστοσύνη με τον άλλον. Καταρχήν πρέπει να έχεις εμπιστοσύνη στον εαυτό σου. Προφανώς και πρέπει να έχεις εμπιστοσύνη. Αυτό ανασφάλεια μου δείχνει. Ακριβώς ανασφάλεια. Όταν λέω κάτι. Έχει γίνει κάτι. Το λύνουμε και ξαναγίνεται την άλλη μέρα το ίδιο. Δεν γίνεται. Γενικότερα, καλό είναι να δίνουμε ευκαιρίες. Στις συγκεκριμένες. Ναι, δεν είμαι, είμαι κομπλέμ. Στις συγκεκριμένες αντιδράσεις δεν μπορώ να δώσω άλλες ευκαιρίες. Μάλιστα. Όταν δεν μπορείς να δώσεις ευκαιρία, προχωράς. Εγώ γυρνώ από το ραντεβού που με διάλεξε η Κλαούντια και βλέπω όλα τα παιδιά εκεί πέρα να έχουν πάρει μεταξύ σοβαρού και αστείου το όλο θέμα και μου λένε ότι η Μαρίνα δίπλα έκλαψε 4 φορές. Ναι. Ωραία. Ρε, όχι για σένα. Μην παίρνεις πάνω σου. Δεν το παίρνω πάνω μου. Δεν έκλαψα για σένα. Ο λόγος που κλαίω είναι επειδή αυτό προβάλλεται στην τηλεόραση και το βλέπει ο πατέρας μου ότι. Ήρθαμε εμείς κοντά και εσύ να τρίφεσαι με άλλη. Να τη τρίφεσαι τα χέρια. Δεν τρίβομαι καθόλου. Κάτσε, περίμενε λίγο. Εσύ δεν ήξερε ότι έρχεσαι στην τηλεόραση. Θες να με τρελάνεις τώρα. Ναι, αλλά δεν πάω εδώ και από εκεί. Δεν πάω εδώ και από εκεί. Είσαι 4 μέρες εδώ. Ναι, και δεν πάω εκεί και από εδώ. Δική σου επιλογή δεν ήταν να έρθεις σε ένα μέρος που είναι μόνο κάμερες. Σε έφερα εγώ με το ζόρι και σου πέλα εδώ. Όχι. Τότε τι γιατί με προσβάλλεις. Ποιος σε προσβάλλω, κορίτσι μου. Γιατί με κάνεις κάτι ασήμαντο να μου πεις ότι δεν σε ρωτήσανε. Δεν ρωτήθηκε κάτι τέτοιο. Ωραία. Και δεν πιάσαμε ζήτηση αυτό. Λυπάμαι πάρα πολύ. Λυπήθηκα πάρα πολύ. Ναι. Και απογοητεύτηκα. Και εγώ απογοητεύτηκα. Οπότε τα συναισθήματα εγώ... είναι ίδια. Απογοητεύτηκες από μένα. Για μένα πολύ σημαντικό θα δείχνει ένας άνδρας που με βλέπει σοβαρά και εκτός παιχνιδιού. Να μου πεις ότι δεν ρωτήθηκες. Τι πάει να πει δεν ρωτήθηκα. Εγώ, αν με καλούσε τώρα καινούριος παίχτης. Και με καλούσε στο κόκκινο δωμάτιο. Ξέρετε, θα έλεγα. Ναι, τι κάνεις. Δημήτρης. Αλλά έτσι είμαι εγώ. Και έτσι. Δεν μπορώ να ζητήσω να είσαι εσύ έτσι. Αυτά. Okay. Άρα δεν ταιριάζουν σε αυτό το κομμάτι. Όχι. Okay, δεν ταιριάζουν. Κάτσε από εδώ που δεν βλέπει ένα. Δεν λέω εδώ. Κάτσε από εδώ. Α σα τη δει. Εντάξει. Δεν στου λέει. Λε και το. Λε και. Γιατί φτιάχνει ο τύπο. Προσπαθώ να ψυχολογήσω λίγο. Το είπες. Το είπα, το είπε. Συγγνώμη, πόσες μέρες είναι μέσα το κορίτσι. Μια εβδομάδα. Τόσο πολύ την πείραξε. Κεραυνοβόλος έρωτας. Ρε, εσύ την πείραξε συγκεκριμένο πράγμα, ότι ο Δημήτρης ξεκίνησε κάτι καινούριο με την Κλαούντια και δεν ανέφερε ότι έχει ξεκινήσει και ένα φλερτ με την Μαρίνα. Αυτό θα έλεγα κι εγώ. Είναι το παιχνίδι αυτό και νομίζω ότι είναι και λίγο υπερβολική τώρα η Μαρίνα. Γιατί δεν έχει προχωρήσει τόσο πολύ όλο αυτό. Μία φορά δεν βγήκε με τη Μαρίνα. Το κακό του Δημήτρη ποιο είναι. Είχαν έρθει πολύ κοντά. Ένα κακό έχει ο Δημήτρης. Λέει την ίδια τάκα σε όλες τις κοπέλες. Έχει πολύ ωραία μάτια. Έχεις ρίχνει... πολύ ωραίο βλέμμα. Το έχει πει σε τέσσερις. Άμα τη ρίχνει μια χαρά. Είναι συγγνώμη, είναι συνταγή επιτυχίας. Άρα το αγόρι έχει καταλάβει πού βρίσκεται.